Τώρα μπαίνουμε στον πειρασμό να κάνω σχολιασμούς. Ακούω παραδείγματος χάρη. Εγώ καμιά σχέση με τον Κασιδιάρη. Το βράδυ των εκλογών ευχαριστούμε τον Κασιδιάρη που ήταν, όχι τον Ντίζελ, η κυροζήνη για να μπούμε στη Βουλή. Τ' άκουσε όλη η Ελλάδα. Άρα μην κοροϊδευόμαστε εδώ τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι γνωστό, πασίγνωστο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα και την άποψη που έχουμε εμείς. Δεύτερο σχόλιο. Εντάξει, ακούσαμε μια δικηγορική αντιπαράθεση κυρίου Βορύδη με Πασόκ κυρίως. Για ανεξάρτητες αρχές, για το κράτος δικαίου κλπ. Μας δουλεύετε. Ποιες ανεξάρτητες αρχές? Ποιες ανεξάρτητες αρχές? Εμείς είμαστε αντίθετοι με τις ανεξάρτητες αρχές. Πρώτον, γιατί δεν είναι ανεξάρτητες. Και γιατί δεν είναι ανεξάρτητες? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι τις βγάζει η εκάστοτε κυβέρνηση με ή χωρίς συμμαχίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Βορύδη? Και ο δεύτερος ότι λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι καθορισμένο και δεν μπορούν να βγουν. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ο πρόεδρος, παραδείγματος χάρη της Επιτροπής Λιμένων, ότι εγώ δεν ιδιωτικοποιώ τα λιμάνια. Έφυγε. Άρα πρέπει να κινείται στα πλαίσια του νόμου, εντός εισαγωγικών και λοιπά. Άρα αυτό το συνδικαλιστικό, για να αποφύγει το πολιτικό, γιατί αυτή είναι η ουσία και εσείς το ίδιο κάνατε, απαντήσατε νομικίστικα, λες και ήμασταν σε αίθουσα δικαστηρίου. Δεν άκουσα, κύριε πρόεδρε, κλπ. Λοιπόν, για να αποφύγετε το πολιτικό, και το πολιτικό είναι ένα, ότι όλοι σας, και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ βέβαια, συμφωνείτε σε όλα αυτά τα οποία είπα προηγούμενα. Χαμηλώνω τον τόνο λόγω μεγαφώνου. Δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για τα Τέμπη. Και επειδή εδώ γίνεται και μια δημαγωγία, συναντηθήκαμε με αυτούς και εμείς συναντηθήκαμε λοιπόν. Πρέπει να το πούμε εδώ στη Βουλή ότι συναντηθήκαμε. Την ουσία να δούμε για τα Τέμπη. Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλίες για εξεταστική. Το σκεφτόμαστε πώς και τι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να φορτώσουμε στο Σταθμάρχη, ο οποίος μπορεί να έχει ευθύνες, και σε οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το πρόβλημα είναι ποια πολιτική είναι αυτή που ακολούθησαν όλες, μα όλες οι κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια για να έχουμε Τέμπη. Ποια πολιτική ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας πουλάτε παραμύθια εδώ πέρα, που το 10% μόνο των βασικών και κεντρικών γραμμών έχει σύγχρονα μέσα παρακολούθησης. Και τι λέει η έκθεση των σιδηροδρόμων? Ότι αρνούνται οι εταιρείες να τα βάλουν αυτά τα συστήματα γιατί έχουν κόστος και μειώνονται τα κέρδη. Και βαράτε και παλαμάκια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λογική που θα πω και στο τέλος. Το κέρδος και το όφελος. Όσο για τα ελληνικά νοικοκυριά που είπε ο κύριος Φάμελος, που πραγματικά βρίσκονται στην Καρμανιόλα, μήπως έχει να μας πει τίποτα ποιος έκανε τον νόμο για τα φαντς? Μήπως έχει να μας πει τίποτα ποιος έκανε τον νόμο για τους πληθυριασμούς? Μήπως έχει να μας πει ποιος ήταν εκείνος που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα αυτούς που μπαίνουν μπροστά στους πληθυριασμούς? Και ξέρετε ποιοι είναι, συνδικάτα, εμείς και άλλος κόσμος. Έχει να μας πει τίποτα γι' αυτό? Να κάνει καμιά αυτοκριτική? Γιατί αυτό αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία, έφερε τροποποίηση στον ποινικό κώδικα και προχώρησε και παραπέρα. Όμως θέλουμε εμείς, σε αντίθεση με όλους σας και ενώ σε πολιτικό επίπεδο, να εκφράσουμε από αυτό το βήμα μαζί με τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και με τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, λαό στην Ελλάδα, στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος Παλαιστινιακός λαός υφίσταται πρωτοφανή βαρβαρότητα, σφαγείο κυριολεκτικά, γενοκτονία από το Ισραήλ με την στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ και με την ελληνική εμπλοκή. Πάνω από 8.500 συνεκροί στη Γάζα. Μαζί και με άλλους πλησιάζουν τις 10.000. Και σε αυτά αθεόφοβοι 3.500 παιδιά. 3.500 παιδιά επιβεβαιωμένα έχουν σκοτωθεί μέσα σε 20 μέρες. Καλά,
Δεν έχετε κουβέντα να πείτε. Τι λέτε για τους σφαγιασμούς των νηπίων της Χαμάς? Εμείς με τη Χαμάς δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε συμφωνούμε με πολιτικά, ιδεολογικά και με μεθόδους. Ωστόσο, μιλάτε για τη σφαγή η οποία αποδείχθηκε μούφα. Κατασκευασμένες ειδήσεις από όλα τα κανάλια, τα πληρωμένα και τα επηρεαζόμενα και από το Ισραήλ και από την κυβέρνηση. Γιατί, πώς βγήκε αυτό? Μία δημοσιογράφος είπε. Δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό τα λέω. Και όταν στριμώξαν τον δημοσιογράφο, λέει: όχι, δεν είδα τίποτα. Κάποιος μου είπε, στρατιώτης, ότι έγινε η σφαγή. Όπως και για πάρα πολλά άλλα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Ποιος χτύπησε δηλαδή κιμπούς κλπ. Κλπ. Καθημερινά. Και δεν τα βγάζουν οι Παλαιστίνοι, ούτε η Χαμάς. Τα βγάζουν δυτικά μέσα ενημέρωσης για τους δικούς τους λόγους. Γι' αυτά λοιπόν δεν βγάζετε κουβέντα. 3.500 παιδιά, νήπια, έφηβοι, μικρότεροι από έφηβους, έχουν σκοτωθεί. Ισοπεδώνονται ολόκληρες συνοικίες, ολόκληρες πόλεις. Είναι αυτό έγκλημα πολέμου ή όχι? Και τι λέτε στην καλύτερη περίπτωση? Να, παράδειγμα. Σήμερα δεν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα τι έγινε στην Τζαμπαλίγια? Τι συνέβη εκεί? Βομβάρδισαν ένα προσφυγικό καταβλισμό. 400 νεκροί και πάνω τραυματίες. Άμαχοι. Σφαγείο. Άστε τι ανακοινώνει, σκοτάθηκε ο τάδε αρχηγός. Δηλαδή αξίζει ο θάνατος 400 ανθρώπων για αυτό που λέει το Ισραήλ? Και το χειρότερο και το πιο κυνικό και αισχρό. Και πρόκληση απέναντι σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σέβεται τον εαυτό του. Ποια ήταν η απάντηση αξιωματούχου στρατιωτικού του Ισραήλ? Επίσημη ενημέρωση. Ναι, λέει, χτυπήσαμε. Ναι, υπάρχουν άμαχοι νεκροί, αλλά τους είπαμε να φύγουνε. Να πάνε πού? Πού να πάνε, αλήθεια? Κυκλωμένοι από έναν πάνωπλο στρατό. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας σήμερα. Κουβέντα για όλα αυτά. Κινησμός, εσχρός. Και βέβαια, εμείς δεν έχουμε έκπληξη. Αυτός είναι ο εμπειριαλισμός. Αυτή είναι η συμμάχη σας. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, κατά τη γνώμη σας. Είναι η δολοφονία, η γενοκτονία ενός λαού ολόκληρου που δεν γίνεται σήμερα, αλλά γίνεται 50 και παραπάνω χρόνια. Και δεν βγάζετε κουβέντα κυριολεκτικά για όλα αυτά. Και βέβαια, ίσες αποστάσεις όλοι σας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τώρα πάτε να τα γυρίσετε. Δεν βγαίνει αυτό. Από την πρώτη στιγμή, λες και αυτό έγινε, ήταν κεραυνός σε νεθρία όλα αυτά που έγιναν. Λες και η επίθεση της Χαμάς, όπως έγινε και με βάση όλη την ιστορία, 2.500.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι 20 χρόνια, τι θα κάνουν στο τέλος? Τι θα κάνουν στο τέλος? Δεν θα αντέξουν άλλο. Και βέβαια, ισχύουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, αλλά όμως ένα είναι το θέμα. Ότι ο ελληνικός λαός, και να το ξέρετε και θα το πληρώσετε όλοι σας ακριβά, είναι με τους Παλαιστινίους. Είναι με ένα λαό που αγωνίζεται πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μισό αιώνα, για τι πράγμα? Για να αποκτήσει ένα κράτος. Και ένα κράτος που εσείς που είστε με το διεθνές δίκαιο, έχει αποφασιστεί από τον ΟΗΕ. Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, πραγματικά ανεξάρτητο. Κράτος σημαίνει όλα. Σημαίνει και στρατός, σημαίνει η δικιά του κυβέρνηση, σημαίνει υποδομές, και παρόλα αυτά όμως βρίσκεται υποκατοχή. Μίλησε κανένας σας ποτέ για τους επικισμούς? Δεν είναι παράνομη, δεν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου το ότι το Ισραήλ προχωράει χιλιόμετρα, χτίζει σπίτια, εξοπλίζει έπικους που δολοφονούν, και αυτά τα βγάζουν ξένα περιοδικά και δεν είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό παλεύει. Τη δική του πατρίδα. Πάνω από 50 χρόνια. Και τώρα ίσες αποστάσεις. Ο θήτης και το θύμα. Τώρα το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αλήθεια, πώς νιώθετε να λέτε δικαίωμα αυτοάμυνας, κυρία Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι, με 3.500 παιδιά στον τάφο? Πώς νιώθετε? Αυτοάμυνα είναι αυτή? Ή γενοκτονία? Πώς νιώθετε με την ισοπαίδωση όλη αυτή? Πώς νιώθετε που έχουν στερήσει νερό
ηλεκτρικό ρεύμα, που πίνουν αρμυρό νερό, ακατάλληλο. Μια ολόκληρη πολιτεία. Τι πολιτεία, με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό τι είναι? Είναι αυτοάμυνα του Ισραήλ? Αλήθεια? Να αλλάξουμε τότε το νόημα των λέξεων. Εμείς λοιπόν καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει τον αγώνα του κι άλλο. Και να απευθυνθώ και στα μέσα ενημέρωσης, ας σταματήσουν το θάψιμο, γιατί αυτοί θα ξεφτυλιστούν. Γιατί κάθε μέρα έχει λαό, έχει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στο δρόμο, που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, που εκφράζουν την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Και λέμε λοιπόν την Κυριακή 11 η ώρα στο Σύνταγμα να ξαναεκφραστεί πάλι αυτή η συμπαράσταση που υπάρχει. Γιατί το λέτε, αλλά δεν έχει κανένα νόημα πια. Λέτε και εσείς ότι η μοναδική λύση ποια είναι? Δημιουργία ανεξάρτητου βιώσιμου κράτους με πρωτεύουσα Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στην πράξη τι κάνετε όμως? Το αντίθετο ακριβώς. Το λέτε, αυτό είναι το φύλλο σικής. Και βέβαια αυτό είναι και έμεση στήριξη το Ισραήλ. Και είναι ντροπή, κοιλίδα και στην ιστορία η θέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ψήφισμα του ΟΗΕ. Τι ζήτησε το ψήφισμα? Ανθρωπιστική πάυση πυρός. Ούτε αυτό. Τόσο πολύ με το Ισραήλ και με τον Νετανιάχου. Μα τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν σωστό? Αν εσύ είσαι αλληλέγγυος με τα θύματα και όλα αυτά τα οποία λέτε, να ψηφίσει ναι, να υπάρξει τώρα κατάπαυση πυρός. Να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Το δίλημα λοιπόν, και απευθυνόμαστε στον κόσμο περισσότερο, είναι με τους λαούς που αγωνίζονται ή με τους δολοφόνους του. Με τους στιγνούς, αισχρούς δολοφόνους του. Όχι μόνο στην Παλαιστίνη, στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ. Πού είναι τα βιολογικά όπλα του Ιράκ? Πού είναι που στήσανε ολόκληρο? Εκεί εσείς κολλημένοι. Γιατί αυτά είναι τα συμφέροντα της χώρας. Της αστικής τάξης της χώρας. Που θέλει και αυτή στην αναδιανομή της Λίας να κερδοσκοπήσει. Εμείς λοιπόν είμαστε περήφανοι και χωρίς υποσημειώσεις και εισαγωγές είμαστε με το σύνθημα «Λευτεριά στο λαό της Παλαιστίνης». Να πω δύο λόγια για το νομοσχέδιο. Έφυγε βέβαια ο κύριος Βορύδης. Το νομοσχέδιο τι λέει? Νέο σύστημα διοικήσεων φορέων του δημόσιου τομέα, ενίσχυση αποτελεσματικότητάς τους και άλλες διατάξεις. Μάλιστα, συμφωνούμε. Καλός είναι ο τίτλος. Το ερώτημα είναι, βασικό ερώτημα, αποτελεσματικότητα για ποιον? Για το λαό? Μην πούμε τι γίνεται για το λαό. Να μην πούμε πυρκαγιές πλημμύρες, να μην πούμε εντάθλια νοσοκομεία και όλα τα υπόλοιπα. Άρα για αυτούς δεν είναι. Ούτε αφορά αυτούς. Αφορά άλλους. Με ποια πολιτική? Την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των εργολάβων, της εγκατάλειψης του δημόσιου τομέα, με την πολιτική της γιγάντωσης του ιδιωτικού τομέα, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και αλλού. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί η αντιπαράθεσή σας είναι στα επιμέρους. Στο κεντρικό θέμα που αφορά την πολιτική, δεν λέτε τίποτα. Που αφορά την πολιτική και το χαρακτήρα αυτού του κράτους. Τι λέτε, ότι μπορούμε να φτιάξουμε δίκαιο κράτος μέσα σε ένα κράτος που είναι σκληρά ταξικό και που υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, του κεφαλαίου, και που είναι η κινητήρια δύναμη, σύμφωνη με εσάς, της οικονομίας? Εκεί κάνετε την κριτική. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε από αυτό. Και λέμε το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στρατηγική. Και δεν είναι στρατηγική Μητσοτάκη, όπως σας αρέσει να φορτώνετε στο Μητσοτάκη. Είναι οι αλλαγές που έχει ανάγκη το σύστημα σήμερα, το καπιταλιστικό σύστημα, που δεν έχω ακούσει λέξη γι' αυτό, για να δημιουργήσει ένα δημόσιο τομέα με καλύτερες προϋποθέσεις για να υπηρετεί τι? Την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται πού? Στηρίζεται στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και βέβαια παραπονέθηκε ο κύριος Κασελάκης, θες ότι δεν γίνεται δίκαια μοιρασιά. Τα παίρνουν λίγοι, πρέπει να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι δηλαδή που αδικούνται. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό
θέμα και η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας και του Πασόκ τους νόμους και της Νέας Δημοκρατίας, πάει και λίγο παραπέρα, ίσως πάει λίγο απότομα, αλλά πάει και λίγο παραπέρα, γιατί θέλει να οικοδομήσει τέτοια δημόσια διοίκηση που να είναι στην υπηρεσία των επιχειρηματιών. Ψέμα. Για να δούμε ένα παράδειγμα, όχι οικονομικό, αλλά έχει σχέση με την οικονομία. Φτιάξατε ή όχι δικαστήρια πολυτελείας. Ο Κοσμάκης τραβιέται 2 χρόνια και 3 και 5 για να πάρει μια αποζημίωση. Και εσείς φτιάξατε δικαστήρια πολυτελείας με νόμο, που ήταν και προαπαιτούμενο, και πρέπει να το πούμε αυτό, του Ταμείου Ανάκαμψης, που να μπορούν μέσα σε μια εβδομάδα να εκδικάζουν, παρακάμπτοντας και αξιοποιώντας το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι λοιπόν θέλετε αντιστοίχηση του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι η στρατηγική. Δεν είναι θέμα αν το λέει ο Μητσοτάκης ή αν το λέει ο Κασελάκης ή αν το λέει ο Ανδρουλάκης. Είναι όλου του συστήματος, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, να μπορέσει να εναρμονιστεί ο δημόσιος τομέας συνολικά για να υπηρετήσει αυτή την πολιτική. Και εδώ είναι η μεγάλη η σύγκρουση, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, το να μπορούν να μπουν μέσα στο δημόσιο τομέα όσων έχει απομείνει για να βγάλουν κέρδη οι μεγαλοεπιχειρηματίες, και αυτό γίνεται και γιγαντώνεται από πάρα πολλές πλευρές. Δεύτερον, ποια θα είναι τα κριτήρια? Αυτά τα αντικειμενικά, όπως λέτε, κυρία Υπουργέ, και τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης 3-4 φορές, που θα κρίνονται οι διευθυντές και οι άλλοι. Ποια θα είναι? Θα είναι η μόρφωση, σύμφωνη. Θα είναι οι ικανότητες που έχουν να διευθύνουν, να το πω έτσι. Θα είναι και το βέβαια η κλασική συνέντευξη, η οποία βάζει και τη σφραγίδα. Ποιος θα τους κρίνει αυτούς? Το ΑΣΕΠ, μάλιστα. Το ΑΣΕΠ θα προτείνει 3 και θα αποφασίζει η κυβέρνηση. As usual, που λένε σε γνήσια ελληνικά. Ακριβώς αυτή είναι η αντικειμενικότητα. Με ποια κριτήρια όμως θα διορίζεται ένας διοικητής, παραδείγματος χάρη, σε ένα νοσοκομείο? Με τα κριτήρια του νοσοκομείου ΑΕ. Δηλαδή, για να το πω πιο πρακτικά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ποιος θα είναι καλός διοικητής κατά την άποψή σας? Αυτός που θα κάνει τον προϋπολογισμό, θα τον φτιάχνει καλά και θα είναι εντάξει ο προϋπολογισμός? Ή αυτός ο οποίος θα τον κάνει ελληματικό, γιατί θα πει χρειάζομαι γιατρούς, χρειάζομαι ιατρικά μηχανήματα, χρειάζομαι νοσηλευτές, χρειάζομαι. Γιατί αυτά είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι ο μάνατζερ. Τα προβλήματα είναι με ποια πολιτική θα δουλεύει αυτός ο μάνατζερ, και η πολιτική η δική σας είναι ακριβώς αυτή. Θυσιάζουμε, να το πω πολύ πρακτικά, τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους. Και είναι μόνο στα νοσοκομεία? Τι θέλουν τα νοσοκομεία σήμερα? Τα πάνε κι άλλοι. Έχετε συνέστηση τι συμβαίνει? Έχετε συνέστηση ότι κλείνεται συνέχεια τμήματα? Έχετε συνέστηση ότι οι γιατροί έχουν φτάσει στα οριά τους και ότι λείπουν πάρα πολύ? Έχετε συνέστηση ότι οι νοσηλευτές δεν αντέχουν άλλο? Έχετε συνέστηση ότι ο κόσμος ξοδεύει μια περιουσία για να πάει στο ιδιωτικό, γιατί αλλιώς θα πεθάνει? Το λέω έτσι, όμως έχετε. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει την πολιτική σε αυτό το σύστημα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το κόστος και το όφελος. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η επιστήμη ιατρική, αλλά είναι το ακριβό φάρμακο, παραδείγματος χάρη. Συγγνώμη λίγο, κύριε Παφίλη. Δεν θέλει να κύριε το δώσει. Παφίλη, τελειώνω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ενημερώνω, επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον χρόνο, ότι ο κύριος Παφίλης δικαιούται να μιλήσει περισσότερο, εξαιτίας του ότι ο κύριος Κουτσούμπας δεν μπορούσε να είναι σήμερα στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό έχει υπερβεί το χρόνο με άδεια του Προεδρείου. Δεν γκρινιάζεται. 12 λεπτά πρωτομιλία. 6 λεπτά πρωτομιλία. Συνεχίστε, κύριε Παφίλη. Τα παίρνω όλα. Συνεχίστε. Τα παίρνω όλα και φεύγω. Είναι γνωστό. Συνεχίστε. Αυτό. Δεν ξαναμιλάω εγώ, το ξέρετε. Τώρα είστε καινούριο, γι' αυτό δεν το ξέρετε. Όμως αυτά συμβαίνουν μόνο στον τομέα της υγείας. Αλήθεια. Τι συμβαίνει με τις πλημμύρες? Γιατί πνίγηκε η Θεσσαλία? Και επειδή δεν θέλω να αναλύσω όλα τα υπόλοιπα, το 2017, ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχει σημασία, κατατέθηκε μελέτη η οποία προέβλεπε
το τι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλία, και η οποία είχε τρία σενάρια. Το πρώτο έλεγε να μείνουν όπως είναι τα έργα, το οποίο απορρίφθηκε. Το δεύτερο έλεγε να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και το τρίτο έλεγε ότι πρέπει να γίνουν έργα στρατηγικά, θα το πω έτσι απλά, τα οποία θα μπορέσουν να λύσουν οριστικά το πρόβλημα με βάση τις μελέτες που υπάρχουν για τη Θεσσαλία, τις ιδιομορφίες, τα βουνά, η Κάρλα και όλα τα υπόλοιπα. Όμως, το τρίτο σενάριο λέει απορρίπτεται λόγω κόστους. Και σας ρωτάω, εσείς από την που ήσασταν κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, τι κάνατε? Στο δεύτερο. Το τρίτο και το ουσιαστικό το απορρίψατε. Γιατί? Κόστος όφελος. Αυτή είναι η λογική του συστήματος. Κόστος είναι η ανθρώπινη ζωή, κόστος είναι η περιουσία, κόστος είναι να καταστρέφεται ένας κόσμος ολόκληρος, γιατί έχει κόστος να φτιάξουμε τέτοια έργα, και όφελος είναι να κερδίζουν τα μεγάλα συμφέροντα. Άρα δεν πρόκειται για εξαίρεση. Τα ίδια συμβαίνουν και με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Τα ίδια συμβαίνουν, να σας πω, οι ελεκτές εναέριες κυκλοφορίας έχουν κραυγεί μεγάλη, δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε λίγοι, είναι σύνθετα τα καθήκοντα πάρα πολύ και είμαστε όλη την ώρα με την ψυχή στα δόντια για να γίνει μεγάλο αεροπορικό ατύχημα. Τόσα χρόνια το λένε. Γιατί δεν κάνετε προσλήψεις? Γιατί δουλεύουν 12 ώρες και 14 ώρες? Καλά, φαντάζεστε έναν άνθρωπο πάνω στο κομπιούτερ να κανονίζει την εναέρια κυκλοφορία 12 ώρες? Τα ίδια κάνατε και εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ για τους οδηγούς, τους μηχανοδηγούς, που τους πήγατε 9 μέρες με 12 ώρα τους πήγατε. 9 μέρες με 12 ώρα. Άμα έχετε αμφιβολία να σας τα φέρω. Άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε, όλα αυτά τα οποία γίνονται με γρήγορους, άγριους ρυθμούς ή όχι, δεν διαφέρουν από τη γενική στρατηγική του συστήματος. Αυτήν εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία, και η προσπάθεια που κάνουν τα άλλα κόμματα να τα φορτώσουν τάχα μόνο στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Τι σου λέει? Τα λένε εδώ. Παίρνουμε τη διεθνή εμπειρία. Ποια διεθνή εμπειρία? Της Σοβιετικής Ένωσης δυστυχώς δεν υπάρχει. Αν έπαιρναν αυτή την εμπειρία, θα την πάρει ο κόσμος και θα γίνει σοσιαλισμός. Γιατί για την υγεία και την παιδεία, κύριε που μιλάτε, ακόμα και οι αντίπαλοι λέγαν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, ότι και πρόκειται να γίνει ποτέ στον καπιταλισμό. Και δεν τα λέμε εμείς. Ήταν δωρεάν, δημόσια, ανεβασμένη, τα πάντα. Επομένως λοιπόν, η εμπειρία η διεθνής είναι από αυτό που ακολουθούν και όλες οι καπιταλιστικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Και εσείς οι υπόλοιποι τι λέτε στον κόσμο? Και τελειώνω. Ότι μπορεί να έχουμε αξιοκρατία. Ναι, ανάλογα τι βάζεις. Για το ποιος είναι άξιος. Μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη. Μπορεί να έχουμε κράτος δικαίου. Με ένα καπιταλιστικό κράτος που αυτό που τον κινεί είναι η λογική του κέρδους και όχι τα λαϊκά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν είμαστε με τα λαϊκά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το κράτος μπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Και στη θέση του να μπει ένα εργατικό λαϊκό κράτος που θα κινείται με γνώμονα την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών και όχι την αύξηση των κερδών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.